Μεγαλώνει το ρήγμα στι σχέσει κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση με τι δύο πλευρέ να ανταλλάσσουν κατηγορίε και να μηδενίζουν οποιαδήποτε πιθανότητα συνένεση. Τόσο η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ μεταξύ Παπαδρέου Σαμαρά, όσο και η τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, κατέληξαν ουσιαστικά σε ένα βάγιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Γιώργο Παπαδρέου πρότεινε από την Τρίτη στον Αντώνη Σαμαρά να πάνε μαζί στι Βρυξέλλε εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή του Σαββατοκύριακο. Κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη το πρωί, ο Πρωθυπουργό επανέλαβε την πρόταση, την οποία απέρριψε ο Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Λιασμόσχελο, κατηγόρησε τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ότι με προφάσει και επεκφυγέ αναζητεί άλοθη. Για να αρνηθεί για ακόμη μια φορά να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εθνική προσπάθεια που κάνει η χώρα με τι θυσίε του ελληνικού λαού. Από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι όπω και στη συνάντηση τη Τρίτη, έτσι και στο τηλεφώνημα, ο Πρωθυπουργό δεν εμφανίστηκε να έχει συγκεκριμένο σχέδιο διαπραγμάτευση με το οποίο θα πάει στη Σύνοδο Κορυφή τη 23η Οκτωβρίου. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά. Επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Απλά με λίγα λόγια, να είναι σε άλλο έργο θεατή. Αυτό το ρόλο παίζει σήμερα ο κύριο Σαμάρα, δυστυχώ για τη χώρα μα βέβαια. Για ποιο λόγο να ανέβει. Από την αρχή ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνη Σαμάρα, είπε ότι δεν συνενούμε στο λάθο. Αυτό το λάθο όμω το πληρώνει ο ελληνικό λαό, το πληρώνει ολόκληρη η Ελλάδα. Σε τι να βάλει πλάτη, στην καταστροφή τη χώρα, για ποιο λόγο να πάει στι Βρυξέλλε, από τη στιγμή που και ο ίδιο ο πρωθυπουργό, ο ίδιο το ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι θα προκύψει εκεί. Δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα. Εμεί επιμένουμε στην πολιτική ε, θέση μα, ε, επαναδιαπραγμάτευση και εκλογέ τώρα. Ε, πριν είναι αργά και ελπίζω να μην είναι ήδη, ήδη αργά. Ε, δεν συνενούμε λοιπόν στο λάθο. Θέλουμε εκλογέ τώρα. Και καιρό να μα αδειάζουν τη γωνιά. Πώ τα χαρακτηρίζετε δηλαδή την στάση του κ. Σαμάρα, Ελληνική. Πέρα, πέρα για πέρα, έτσι. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα και οι Έλληνε. Και να σα πω και κάτι: με μισθού εξαθλίωση, πείνα και θα δούμε και τη διαφορά και το 12 έτσι. Έχουν σκλαβώσει έναν ελληνικό λαό, έναν ολόκληρο ελληνικό λαό. Τα παιδιά μα φεύγουν στο εξωτερικό να βρουν ένα κομμάτι ψωμί, όχι για να κάνουν καριέρα. Αυτά είναι τελειωμένα. Φοιτητέ τελειώνουν, παίρνουν πτυχίο, δεν έχουν εργασία. Συνταξιούχοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ε, άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την υγεία του. Η ανεργία στο 16%. Δεν έχουν, δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν βάλει εδώ και δύο χρόνια. Μα κανένα. Φοροδιαφυγή δεν πιάνουν κανέναν. Και κυνηγάνουν το μισθωτό, το συνταξιούχο από την ίδια πηγή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ο λαό δεν αντέχει άλλο και βλέπετε και σήμερα στην πορεία στην Ξάνθη το τι έγινε. Οι Έλληνε δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορούμε άλλο. Και μιλώ και ω απλό πολίτη, έτσι είμαι μέρο και εγώ αυτή τη κοινωνία. Δεν είναι λόγια ούτε αντιπολιτευτικά απλά και μόνο έτσι για να λέμε ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ότι εδώ και δύο χρόνια και 14 μέρε, πόσο είναι, 17 μέρε μάλλον, δεν έχουν κάνει τίποτα. Μόνο λόγια, υποσχέσει, και ό,τι και αν έχουν πει, έχουν κάνει ακριβώ το αντίθετο. Μισθή πείνα λοιπόν στην Ελλάδα, στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, όλα είναι ε, και προσπαθούν βέβαια να διχάσουν και τον κόσμο. Και βέβαια τα μεγάλα λόγια από κάποιου βουλευτέ τη κυβέρνηση τα έχουμε βαρεθεί. Λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει και οι Έλληνες είμαστε αξιοπρεπείς, αν μη τι άλλο. Πάντω, πέρα από την πολιτική διαφωνία, το κρίσιμο τέστα για την κυβέρνηση δίνεται την Πέμπτη στην Βουλή, με δεδομένο ότι ήδη ο κύριο Ρομπόπουλο δήλωσε παρέτηση, ενώ η κυρία Λούκα Κατσέλη επιμένει στην άρνησή τη να ψηφίσει το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου. Βλέπετε σήμερα, μόλι κινητοποιήσει όπω εδώ και στο νομό Ξάνθης, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι πολίτε είναι ξεσηκωμένοι σε αυτή την συνεχόμενη, θα λέγαμε, λέλαπα για τα νέα μέτρα, για τι αυξήσει, για τι μειώσει στου μισθού του. Γιατί έχουν άδικο, καλά κάνει ο λαό και αντιδρά. Και πρέπει να αντιδρά. Σε ποιον είναι ευχάριστα αυτά τα μέτρα, Σε αυτού που τα υπομένουν, σίγουρα όχι. Αλλά και αυτοί που παίρνουν και ψηφίζουν αυτά τα μέτρα, μην νομίζετε ότι είναι ότι ευχάριστο και για αυτού. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώ όμω πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Αν υπήρχαν άλλοι δρόμοι, θα μα του πρότειναν, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα πρέπει όμω η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τη σημαντικά και σοβαρά όλε αυτέ τι αντιδράσει του λαού. Τι λαμβάνει και μάλιστα πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Πέστε ότι δεν ψηφίζεται αυτό το πολυνομοσχέδιο. Ε, πείτε μου από πού θα αντλήσει χρήματα η χώρα για τον επόμενο μήνα. Είναι τόσο άμεσο το πρόβλημα, δυστυχώς. Εν αναμονή λοιπόν της ψηφοφορίας του πολυνομοσχεδίου τελή κυβέρνηση αλλά και της κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα καθορίσει την πορεία της χώρας και μαζί του λαού της, ο οποίος ήδη δηλώνει ότι πλέον έχει φτάσει στα ωριά του.